Στις πολιτικές εξελίξεις θα επιστρέψουμε. Καλεσμένος απόψε στο στούντιο είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, συντονιστής παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Σαλαπάτε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού που προηγήθηκε με αιχμή την οικονομία, που θα είναι και η βασική παράμετρος με την οποία θα προσέλθει ο κόσμος στην κάλπη. Πράγματι, το διακύβευμα της προηγούμενης τετραετίας ήταν η μείωση των φόρων. Κάτι το οποίο η κυβέρνηση πέτυχε. Έχει μειώσει πάνω από 30 φόρους, έχει μειώσει τις εργοδοτικές εισφορές, έχει φέρει επενδύσεις και έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας μειώνοντας την ανεργία από το 18% στο 11%. Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας είναι η αύξηση των μισθών, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έχουν γίνει ήδη δύο αυξήσεις του κατώτατου μισθού και έπεται και μία τρίτη από την 1η Απριλίου. Οπότε η στήριξη του εισοδήματος θα είναι το στοίχημα της επόμενης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θεωρείτε τρόπον τεινά, επειδή διανύουμε και μία πολύ κρίσιμη συγκυρία, ότι έπεισε τον κόσμο, γιατί δέχτηκε και πολύ μεγάλη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θεωρώ πως το έργο της κυβέρνησης είναι μετρήσιμο. Και είναι μετρήσιμο όχι μόνο πανελλαδικός, αλλά και σε επίπεδο Κρήτης. Καθώς μετά από χρόνια προχωρούν πολύ μεγάλα αναπτυξιακά έργα για τον ομό μας. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας, το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, ένα έργο που θα δημιουργήσει 35.000 θέσεις έμεσης εργασίας και θα βάλει τον τουρισμό σε νέα ανάπτυξη και σε νέα προοπτική. Και η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Ένα τεράστιο έργο για την ηλεκτρική αυτονομία του νησιού μας. Λοιπόν, σε σχέση τώρα με τις επικείμενες εκλογές, επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει διαρκώς ότι στοχεύει στην αυτοδυναμία, εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή τη διαδικασία, πώς βλέπετε την αναμέτρηση αυτή που είναι μπροστά μας, αν θα επιτευχθεί ο στόχος και πώς βλέπετε τις πιθανότητες για συνεργασία την επόμενη μέρα? Κυρία Σαλαπάτα, οι εκλογές, όπως γνωρίζετε, τελειώνουν όταν καταμετρηθεί και το τελευταίο ψηφοδέλτιο. Οπότε, ως Νέα Δημοκρατία δεν επαναπαυόμαστε. Είμαστε όμως όλοι συστρατευμένοι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις επερχόμενες εκλογές. Το μεγάλο στοίχημα είναι η αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη και νομίζω πως η Νέα Δημοκρατία θα το καταφέρει και θα το πετύχει. Θεωρείτε ότι πρέπει να έχει κλείσει το θέμα των εκλογών πριν από τη διαδικασία, την αντίστοιχη διαδικασία στην Τουρκία? Σίγουρα είναι κάτι που θα προσμετρήσει ο Πρωθυπουργός, καθώς τα εθνικά θέματα είναι ψηλά στην ατζέντα. Και η αλήθεια είναι πως όσο πλησιάζουν οι εκλογές στην Τουρκία και ο Ερντογάν δυσκολεύεται, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος. Εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο, να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο για να διαφυλάξουμε την ειρήνη, όπως έλεγε ο Βυργίλιος, και να είμαστε σε μία συνεχή ετοιμότητα, στοχεύοντας σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι να ενισχύσουμε το στρατό, κάτι το οποίο έγινε με τις μεγάλες συμφωνίες με τη Γαλλία, με τις Ραφάλ, με τις φρεγάτες που παραγγείλαμε. Και η δεύτερη είναι οι συμμαχίες που χτίζονται όλη αυτή την τετραετία μεθοδικά. Τώρα, σε σχέση με την κάθοδο στην Κρήτη, να μας δώσετε λίγο το πλαίσιο με αιχμή και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού μας, είναι συμβολική. Γι' αυτό το λόγο θα επισκεφτεί και την Νεάπολη, όπου έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για το ΒΟΑΚ, το εργοτάξιο. Ένα έργο πολύ σημαντικό, γιατί ενώνει τη Σιτία με τα Χανιά και μάλιστα σε μια περιφέρεια που έχει θρηνήσει εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο. Πολύ σπουδαίο έργο για τον ομό μας και για όλη την Κρήτη. Και έπειτα θα κάνει μια επίσκεψη στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ενώ την Τετάρτη, στις 6.30 ώρα, θα έχει την ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο, που εκεί είστε όλοι καλεσμένοι και εσείς προσωπικά και εννοείται και όλοι οι Ηρακλειώτες, όπου θα δώσουμε, ευελπιστώ, ένα βροντερό παρόν. Λοιπόν, επειδή είστε ένας πολύ νέος άνθρωπος, ο οποίος μπαίνει στα κοινά, και αυτό είναι παρήγορο πάντα όταν νέοι άνθρωποι αποφασίζουν να εμπλακούν με την πολιτική, αυτό είναι, εμπεριέχει ένα ελπιδοφόρο στοιχείο. Σε σχέση λοιπόν με εσάς, το όραμά σας ποιο είναι? Προέρχεστε από μια κατεξοχήν πολιτική οικογένεια. Πράγματι, η οικογένειά μου ήταν παρούσα σε όλες τις εκλογικές μάχες για τη Νέα Δημοκρατία στον ομό και μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος για αυτή την παρακαταθήκη και για την κοινωνική της προσφορά, αλλά και για την προσφορά τους εθνικούς αγώνες. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, έχω το δικό μου χαρακτήρα, τις δικές μου απόψεις. Και νομίζω ότι οι νέοι
πρέπει να συμμετέχουν και να πρωταγωνιστούν και στα κοινά και στο επιχειρήν και σε όλα τα. Και μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό άλλωστε θα μπείτε και εσείς στην κούρσα της διεκδίκησης. Αυτές γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι αποφάσεις του Προέδρου του κόμματος, όπως και σε όλα τα κόμματα. Αυτός θα καταρτήσει τα ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας, κύριε Κεφαλογιάννη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.